Με την εδραίωση της Xiaomi ή για τους περισσότερους Xiaomi, η ιδέα ενός κινητού χωρίς κολλήματα και σε ένα χρηματικό ποσό που μπορείς να πλησιάσεις άφοβα έγινε πραγματικότητα. Τι είναι όμως αυτό που κρατά μερικούς μακριά της, η καταγωγή της εταιρείας ή κάποια από τα χαρακτηριστικά των κινητών της? Ό,τι και να είναι, εμένα η εταιρεία μου έδωσε την ευκαιρία να την αγαπήσω με το Note 4X, αλλά εγώ ερωτεύτηκα το Mi A1 και σήμερα θα προσπαθήσω να σας δείξω το γιατί. Το τηλέφωνο το πήραμε στη special κόκκινη έκδοση και δεν θα μπορούσε να μην τραβήξει τα βλέμματα. Το αλουμίνιο κάνει στιβαρή τη συσκευή, αλλά λόγω των καμπυλών και των χεριών μου, το κινητό φλερτάρει συχνά με την πτώση, άρα μια θήκη είναι must. Στην μπροστινή μεριά του κινητού θα βρούμε την selfie κάμερα των 5MP, τον αισθητήρα απενεργοποίησης οθόνης και το ακουστικό. Η οθόνη είναι 5,5 inch LCD και όχι AMOLED. Φοράει Gorilla Glass 3 και τα χρώματα απεικονίζονται μέτρια για μένα, καθώς θα τα ήθελα λίγο πιο ζωηρά. Οι γωνίες θέασης είναι καλές, όμως δεν μπορούμε να το αποδώσουμε όπως θα το βλέπαμε με το ανθρώπινο μάτι. Στην πίσω πλευρά βρίσκεται η διπλή κάμερα 12MP με αισθητήρες της Omnivision, το Dual Tone Flash και ο πολύ γρήγορος αισθητήρας των δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το μενού της κάμερας έχει αρκετές επιλογές, μα η λειτουργία της διπλής κάμερας που δημιουργεί μια θολότητα στο φόντο χαρίζει όμορφα αποτελέσματα, τα οποία ακολουθούν πρώτα χωρίς τη λειτουργία και έπειτα με αυτήν. Δηλώνω ενθουσιασμένος από τις φωτογραφίες, αλλά απογοητευμένος από την έλλειψη του Image Stabilization, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Σίγουρα το χέρι μου δεν είναι για χειρουργείο, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Θεωρώ ότι ένα κινητό με δύο κάμερες έχει κάνει το επόμενο βήμα και πρέπει να αποδίδει και στα βίντεο. Από την πάνω πλευρά έχουμε το AR Blaster που με τη χρήση περίθρων γίνεται τηλεχειριστήριο για πολλές ηλεκτρονικές συσκευές. Από κάτω βρίσκουμε το ηχείο καλών επιδόσεων, τη θύρα φόρτιση και μεταφοράς δεδομένων Type-C, την θύρα ακουστικών και το μικρόφωνο. Από θέμα χαρακτηριστικών, το κινητό κρύβει μέσα του τον 8-πύρινο Snapdragon 625 mid-range επιδόσεων, έχει 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, όπου μπορούν να επεκταθούν με μια microSD, θυσιάζοντας όμως την μία από τις δύο nanoSIM. Η μπαταρία βρίσκεται στα 3080 mAh. Ακούγεται λίγο και όντως για εμένα ήταν λίγο, ακόμα και αν η εταιρεία έλεγε ότι με το Android Stock που θα σας μιλήσω σε λίγο θα κρατάει μια μισή μέρα. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το κινητό ξεχωριστό? Φυσικά το λογισμικό του, αφού μιλάμε για καθαρό Android χωρίς περιττές εφαρμογές. Ναι, Xiaomi κινητό χωρίς MIUI. Πόσο γρήγορο και ελαφρύ, αρκετά μπορώ να πω. Το κινητό μου ήρθε με την 712 έκδοση Android και ενημερώθηκε στην 800. Χωρίς υπερβολές, το κινητό είναι πολύ γρήγορο, δεν είδα κάποιο κόλλημα και το Android One υπόσχεται την ενημέρωση ασφαλείας κάθε φορά που υπάρχει κάτι καινούργιο. Για την ιστορία, μέσα στο κουτί εμπεριέχεται το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων και φόρτισης, τα manual του κινητού και ο μετασχηματιστής των 5V και 2A. Ακουστικά δεν υπάρχουν και ελπίζω κάποια στιγμή η εταιρεία να τα προσθέσει μέσα στη συσκευασία του κινητού. Σαν αρνητικά για μένα θέτω την μπαταρία που απλώς μπορεί να μην κάνει για τη δική μου χρήση, την έλλειψη του Image Stabilization για τα βίντεο και το φαινόμενο ότι κατά τις κλήσεις μου ενώ είχα το κινητό κοντά στο αυτί, εκείνο έπαιζε με την μπάρα συντομεύσεων. Στα θετικά όμως είναι η εμφάνιση, οι φωτογραφίες, το δυνατό ηχείο του, ο ήχος που παράγει στα ακουστικά που χρησιμοποιώ ένα χρόνο τώρα σε διάφορα κινητά και η γρήγορη φόρτισή του, άρα το πρώτο αρνητικό μπορείτε να το αγνοήσετε. Πόσο πιθανό είναι να πηγαίνατε σε αυτό το κινητό? Πείτε μας την άποψή σας στα σχόλια και μοιραστείτε το βίντεο αν σας καλύψαμε. Ήμουν ο Άκης και παρακολουθήσατε τους Unboxing Senpai.